Καλώς ήρθατε στην εκπομπή West High Life. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την κατάρα των Καρντάσιαν. Αν υπάρχει μια οικογένεια που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, αυτή είναι σίγουρα η Καρντάσιαν. Η πρώτη οικογένεια των reality μετράει ήδη 7 διαζύγια και 3 χωρισμούς μεταξύ των μελών της μετά την ανακοίνωση και τη διάλυση του γάμου της Kris και του Bruce Jenner ύστερα από 22 χρόνια. Από τα 11 μέλη της που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στην πρόσφατη ιστορία της, ο μόνος που παρέμεινε παντρεμένος ήταν ο αποθανό Robert Kardashian με τη σύζυγό του Ellen Pierson, η οποία ήταν παντρεμένη μόλις 8 εβδομάδες πριν από το θάνατό του από καρκίνο. Παραδόξως, οι δύο σχέσεις οι οποίες δείχνουν να επιβιώνουν εντός της οικογένειας Kardashian είναι εκείνες που δεν έχουν καταλήξει στην εκκλησία, δηλαδή της Kim με τον Kanye West και της Kourtney με τον Scott Disick. Η απόφαση της Kim να μην παντρευτεί τον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, West, φαίνεται τελικά ότι ίσως να μην ήταν τυχαία, καθώς το δεύτερο διαζύγιο της από τον Chris Humphries, ύστερα από μόλις 72 ημέρες γάμου, είχε προκαλέσει κάκιστα σχόλια. Η Kim φυσικά είχε μιλθεί από μικρή στα διαζύγια, αφού η μητέρα της, Chris, χώρισε από τον πατέρα της, Robert Kardashian, ύστερα από 13 χρόνια γάμου, το 1991, με την εξωσυζυγική σχέση εκείνης με έναν νεότερο της άντρα. Ο Ρόμπερτ έκανε άλλους δύο γάμους, ενώ η Kris παντρεύτηκε τον Bruce Jenner αμέσως μόλις οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της. Για τον Ολυμπιονίκη αθλητή, αυτός ήταν ο τρίτος γάμος. Ο Bruce και η Kris, ωστόσο, δεν είναι το μόνο ζευγάρι που χτυπήθηκε από την κατάρα των Καρντάσιαν τελευταία. Η αδερφή της Kim και η κόρη της Kris, Chloe, φαίνεται ότι δυσκολεύεται να κρατήσει ζωντανό το γάμο της και βρίσκεται σε διάσταση με τον μπασκετμπολίστα Lamar Odom, ύστερα από 3 χρόνια γάμου. Πόλεμος για 92 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ Kris και Bruce Jenner. Σε δικαστική διαμάχη Ολυμπιακών διαστάσεων φαίνεται ότι θα μπλεχτούν οι Kris και ο Bruce Jenner στο πλαίσιο του διαζυγίου τους. Καθώς το γεγονός ότι η κοινή τους περιουσία εκτιμάται πως αγγίζει τα 92 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, αναμένεται να περιπλέξει κάπως τα πράγματα. Το 1991 που παντρεύτηκαν, ο Bruce Jenner ήταν στο απόγειο της επιτυχίας του, έχοντας εξαργυρώσει το χρυσό του μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ με πολλά διαφημιστικά συμβόλαια. Έκτοτε, άφησε τη σύζυγό του Kris στο τιμόνι των reality αυτοκρατορία Keeping Up with Kardashians. Δικηγόροι που ειδικεύονται σε θέματα διαζυγίων υποστηρίζουν ωστόσο ότι θα μπορούσε να αποσπάσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της κοινής περιουσίας τους αν μπορέσει να αποδείξει ότι είχε κάνει συμφωνία με την Kris Jenner να αφήσει την καριέρα του για να αφοσιωθεί στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να του εξασφαλίσει ένα επαρκές χρηματικό ποσό που θα του επιτρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει το χλιδάτο lifestyle που απολάμβανε μέχρι σήμερα. Άλλωστε, θα έχει σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη του σοου, στο οποίο ακόμα συμμετέχει. Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά στις τεχνολογικές ειδήσεις με τον Γιάννη Κούσια. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σου, Νικολέτα. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας εξηγήσω τι είναι οι οπτικές ίνες που άρχισαν να μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σήμερα σε επικοινωνίες και σε διαφόρων τύπων δίκτυα. Ας δούμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες με απλά λόγια. Τι είναι οι οπτικές ίνες? Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, όπου από μέσα τους μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα σε μορφή φωτός. Είναι καλώδιο οπτικών ινών, περιέχει μέσα του δεκάδες ή εκατοντάδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες σε διάμετρο μικρότερο από μία τρίχα. Οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων μέσω των οπτικών ινών, αφού τα δεδομένα ταξιδεύουν από υπομορφή φωτός, είναι τεράστια, όσο δηλαδή η ταχύτητα του φωτός. Πώς λειτουργούν τώρα οι οπτικές ίνες? Στο ένα άκρο της οπτικής ίνας υπάρχει ο πομπός και στο άλλο ο δέκτης. Ο πομπός μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα ενός υπολογιστή σε ψηφιακά κύματα φωτός. Ο δέκτης αποκωδικοποιεί τα ψηφιακά κύματα φωτός σε ψηφιακά δεδομένα. Τα ψηφιακά κύματα φωτός ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός μέσα από την οπτική ίνα με διαδοχικές ανακλάσεις στα τυχώματα της οπτικής ίνας. Οι ανακλάσεις αυτές γίνονται στα τυχώματα σε γωνία μικρότερη των 42 μοιρών, με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα τυχώματά τους ως καθρέφτης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολική ανάκλαση και είναι η αιτία που τα κύματα φωτός μένουν μέσα στην οπτική ίνα συνεχίζοντας το ταξίδι τους μέχρι το άλλο άκρο,
χωρίς να βγαίνουν έξω από την οπτική ίνα. Το εσωτερικό μέρος της οπτικής ίνας ονομάζεται πυρήνας και μέσω αυτού ταξιδεύουν τα χήματα φωτός. Ο πυρήνας είναι περιτυλιγμένος από μια στρώση πλαστικού γυαλιού που ονομάζεται περίβλημα. Το περίβλημα από τις οπτικές ίνες είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να κρατάει τα κύματα φωτός με ανακλάσεις μέσα στον πυρήνα και να συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσω αυτού. Το περίβλημα πετυχαίνει αυτό λόγω της διαφορετικότητας του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο σε σχέση με το υλικό του πυρήνα. Τύποι οπτικών ινών. Υπάρχουν οι οπτικές ίνες απλού τύπου και οι πολλαπλού τύπου. Στις οπτικές ίνες απλού τύπου, τα κύματα φωτός ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή και μπορούμε να τα στείλουμε δεδομένα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι οπτικές ίνες πολλαπλού τύπου είναι πιο χοντρές από τις απλού τύπου, αλλά μπορούν να στείλουν παράλληλα σε ξεχωριστό μονοπάτι πολλά κύματα φωτός. Το κάθε κύμα φωτός εισέρχεται από την οπτική ίνα υπό ελαφρούς διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα της μέσω των διαδοχικών ανακλάσεων στο περίβλημα. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με πολλά κύματα φωτός, αλλά σε διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα και έτσι μπορούμε να στείλουμε παράλληλα περισσότερο όγκο δεδομένων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματά τους είναι: μπορούν να μεταφέρουν παράλληλα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων σε σχέση με ένα χάλκινο καλώδιο. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται πιο γρήγορα. Είναι λιγότερο ευάλωτα τα δεδομένα που ταξιδεύουν μέσα τους σε παρεμβολές. Είναι πολύ πιο λεπτές, ελαφριές από το χάλκινο καλώδιο. Τα δεδομένα μεταδίδονται ψηφιακά, άρα πιο γρήγορη κωδικοποίηση και αποδικοποίηση δεδομένων, σχεδόν καθόλου απώλειες δεδομένων δηλαδή. Και τώρα τα μειονεκτήματα των οπτικών ινών είναι πιο ακριβείς, είναι πιο δύσκολη η εγκατάστασή τους, είναι πιο εύθραυστες και δεν μπορούν να λυγίσουν πολύ, γιατί θα πρέπει να τις εγκαταστήσουμε με ελαφρή κλίση, γιατί αλλιώς θα έχουμε απώλειες. Νικολέτα, επιστρέφουμε σε σένα. Μετά από τα νέα της τεχνολογίας, ας περάσουμε στα Astro Celebrity για την Kate Winslet και τον Brett Favre, σύμφωνα με την αστρολογική ανάλυση της γνωστής αστρολόγου Αλίντα Κανάκη. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Kate Elizabeth Winslet γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1975 στο Reading της Αγγλίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Βρετανική τηλεόραση το 1991 και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1994 με την ταινία «Ουράνια πλάσματα». 3 χρόνια αργότερα, το 1997, έγινε παγκοσμίως γνωστή με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Τιτανικός», τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών μέχρι τότε. Είναι η νεότερη ηθοποιός που κατάφερε να έχει 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κατέκτησε το χρυσό αγαλματάκι του 2008 για το ρόλο της στην ταινία «The Reader». Σαν γνήσιο ζυγός, έχει την εύνοια της Αφροδίτης που χαρίζει απλόχερα, γοητεία, αλλά και πολύ καλό γούστο. Έχει έντονο στοιχείο των ατόμων που ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, είναι τα μεγάλα εκφραστικά μάτια. Η Kate Winslet διαθέτει έντονα αυτά τα παιχνιδιάρικα χαρακτηριστικά που της προσδίδει το ζώδιό της. Με το στυλ και τη φινέτζα που της προσδίδει η Αφροδίτη, κλέβει πάντα τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί. Στα επαγγελματικά της, τώρα, παρόλο που ο Κρόνος πέρασε πέρυσι από το ζώδιο της και την έφερε αντιμέτωπη με τον εαυτό της και την έως εκείνη τη στιγμή πορεία της ζωής της, τη γέμισε ωστόσο με πολύτιμη εμπειρία και ωριμότητα. Αυτό φαίνεται από την τελευταία της ταινία, ένα είδος ερωτικού δράματος thriller, το Labor Day 2013. Αυτή η ταινία δίνει την ευκαιρία στη ζυγό Kate να ξεδιπλώσει όλο της το ταλέντο σε δραματικές ταινίες. Στη συνέχεια, ας περάσουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς εάν γνωρίζετε από ποδόσφαιρο, τότε σίγουρα ξέρετε τον Αμερικανό παίχτη του ποδοσφαίρου, Brett Favre. Είναι γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου του 1969 και ανήκει στο ζώδιο του ζυγού. Σαν γνήσιο ζυγός, δεν του αρέσουν οι αλλαγές, καθώς νιώθει ανασφάλεια και τις φοβάται. Γι' αυτό, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην ομάδα Green Bay Packers. Για πολλά χρόνια είχε τη θέση του αρχηγού, καθώς είναι έκδηλες οι ηγετικές του τάσεις. Σύμφωνα με τον αστρολογικό του χάρτη, έχει την ικανότητα να συνδέεται με τους άλλους σε βάση ισοτιμίας και να θεωρεί τις ανάγκες των άλλων εξίσου σημαντικές με τις δικές του. Η αρμονία και η ισορροπία αναπτύσσονται τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τους άλλους. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να έχει την αναγνώριση και την αποδοχή από τους άλλους, πολλές φορές δίνεται υπερβολικά.
Αυτές ήταν οι 20 ειδήσεις για αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Ως τότε, να περνάτε καλά!